Αστυνομικές δυνάμεις φρουρούν τα κτίρια της 5ης Μεραρχίας Κριτών στο Λόφο Καστέλη. Τα κτίρια ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου έχουν μισθωθεί στην εταιρεία Belvedere, η οποία σχεδιάζει τουριστική επένδυση, ωστόσο είχαν επανακαταληφθεί τα τελευταία χρόνια από τη συλλογικότητα Ροζανέρα. Η εκένωση της κατάληψης χθες το πρωί με μια ευνηδιαστική επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων των Χανίων οδήγησε σε συνολικά 8 συλλήψεις, από τις οποίες οι μισές ήταν αλλοδαπών. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, παράβαση που σχετίζεται με την κατάληψη ξένης περιουσίας, όπως και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι αυτά τα κτίρια πράγματι πρέπει να εκενώνονται, οι καταλήψεις? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να. Για το σκοπό που είναι φτιαγμένα να. Δεν άργησαν να εκδηλωθούν οι πρώτες αντιδράσεις από αλληλέγγυους φορείς. Όσο και να τα ξεριζώνεται, τα ρόδα θα ανθίζουν ξανά. Δυνάμεις καταστολής εισέβαλαν και εκένωσαν την κατάληψη Ροζανέρα, συλλαμβάνοντας συντρόφους, συντρόφισσες που βρίσκονταν εντός σε μια ακόμη επιχείρηση περίφραξης ενός ανοιχτού δημόσιου χώρου με σκοπό τη μετατροπή του σε τουριστικό κεφάλαιο και κέρδη για τους λίγους. Είστε κάτοικος εδώ της παλιάς πόλης. Έχετε ακούσει πάντως ότι πάρα πολλά χρόνια αυτό το κτίριο τελεί υποκατάληψη? Ναι, το έχω ακούσει. Αυτά συμβαίνουν παντού και σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε μέλη συλλογικότητων σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τους συλληφθέντες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Χανίων και στο κέντρο της πόλης. Ανακοίνωση υπέρ της Ροζανέρα εξέδωσε και η ενταρσία Χανίων. Η εκένωση της κατάληψης Ροζανέρα είναι μια επιθετική κίνηση ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα και στα κινήματα της πόλης, αλλά είναι μια επίθεση που θα πέσει στο κενό, καθώς η υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και ο αγώνας ενάντια στην ξενοδοχοποίηση του Λόφου Καστέλη θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά. Η Ενωτική Πρωτοβουλία Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρει: το άσυλο στα πανεπιστήμια κατακτήθηκε με αίμα και αγώνες για να μπορούν οι φοιτητές να εκφράζονται και να μπορούν να πολιτικοποιούνται και να κοινωνικοποιούνται ελεύθερα. Πιστεύω το κάθε ακίνητο πρέπει να είναι στον ιδιοκτήτη του. Ήταν Σεπτέμβριος του 2020, όταν μετά από 16 χρόνια κατάληψης από τη Ροζανέρα, τα κτίρια της παλιάς Μεραρχίας Κριτών εκενώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Αργότερα έγινε επανακατάληψη που κράτησε μέχρι χθες το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι η σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2014 έχει πάρει απόφαση να προχωρήσει στην παραχώρηση του κτιρίου της Ροζανέρα στην Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πολυτεχνείου, η οποία υπέγραψε σύμβαση με ιδιώτη για την αξιοποίησή του ως ξενοδοχειακή μονάδα.